Έντονη ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί στην Τουρκία, έπειτα και τα τελευταία θανατηφόρα δυστυχήματα, αφού σε μόλις μια εβδομάδα έφυγαν από τη ζωή 4 άνθρωποι. Παράλληλα, από χθες σε κρίσιμη κατάσταση, συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος 17χρονος σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο παραλίμνη. Ο 17χρονος δεν φορούσε το κράνος του και το μεγάλο κυβισμό σκούτερ του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Σφοδρή με τοπική σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό αντλίας σκυροδέματος στήχησε τη ζωή στον 66χρονο Χριστάκη Γιάνγκου, συνταξιούχο αστυνομικό. Το θανατηφόρο σημειώθηκε στον δρόμο Λευκοσίας Τροόδους στην Ευρύχου. Από τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση, το φορτηγό αντλίας σκυροδέματος έσπασε τα αντικλειδώματα και κατέληξε σε αυτό το σημείο. Αμέσως πήρε φωτιά και ο οδηγός κατάφερε να βγει από το φορτηγό τελευταία στιγμή. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο Χριστάκης Γιάνγκου εγκλωβίστηκε σε συντρίμμια και απεγκλωβίστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο. Επίσης, τραυματιστήκε ο οδηγός του βαρέου οχήματος, όπου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Ο οδηγός του βαρέου οχήματος συνελήφθηκε και φρουρείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου αυτή τη στιγμή ανακρίνεται. Φως στα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να δώσει η νομισμένη νεκροτομή στη σωρό του Χριστάκη Γιάνγκου, ενώ στον 16χρονο οδηγό του φορτηγού διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη.